Πάμε μέχρι την Πάργα, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Τσάτση. Γιατί θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, νομίζω. Καλό απόγευμα, κύριε Τσάτση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για την παρουσία σας εδώ στον Πρίσμα 95,1. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Τσάτση, σας ακούω πάρα πολύ καλά. Εσείς με ακούτε? Ναι. Πάρα πολύ καλά. Κύριε Τσάτση, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε να καταλάβουν και οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή και στο καναλάκι και στην Πάργα που μας ακούνε συγκεκριμένα. Κάνατε μια σκληρή, θα έλεγα, δήλωση. Την διαβάζω από το atprefeza.gr, κύριε Τσάτση, και μάλιστα έχετε πάρει την απόφαση να αποχωρήσετε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λίγο να εξηγήσετε στον κόσμο από την αρχή το ιστορικό, διότι αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν υποψήφιος με τη Δημοτική Παράταξη Άλλος Δρόμος. Έτσι δεν είναι? Ναι, μάλιστα. Να αρχίσω από την αρχή, πριν από όλα. Εγώ δεν είναι προσωπικό το... Δεν έχω τίποτα προσωπικό, ούτε με τον Παγκράτη, ούτε με τον Χάιδα. Εγώ πλέον πιστεύω, ούτε βέβαια και με το Μαρματάκι και την Κιτσαντά που ήταν και αυτή μέρος του μηχανισμού, όπως και μέρος του μηχανισμού εδώ είναι ο Ράπτης, η Μέρη Ζουρουφίδου και κάποιοι άλλοι. Αναφέρεσαι στον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ράπτη, αυτή τη στιγμή. Ο οποίος και το παιχνίδι που λέω ήταν στημένο, από την ώρα που ξεκινήσαμε, μάλλον όπως φάνηκε, ο άνθρωπος ήθελε να είναι επικεφαλής, διορισμένος από το κόμμα, από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τσάτση, συγγνώμη σας διακόπτω, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Όταν εσείς πήρατε την απόφαση να κατέβετε με τη Δημοτική Παράταξη Άλλος Δρόμος, είχατε εξασφαλισμένη επίσημα τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ? Μισό λεπτό. Εμείς ξεκινήσαμε, αν θα το πάρουμε από την αρχή. Βεβαίως. 6 μήνες πριν, λέμε ότι θα κάνουμε μια διευρυμένη παράταξη της αριστεράς. Στο οποίο και μετά θα ζητήσουμε τη στήριξη από τα κόμματα της αριστεράς. Όταν επιλέξουμε το επικεφαλής, είπαμε, τότε θα ζητήσουμε τη στήριξη των κομμάτων και πάνω απ' όλα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είχαμε πει. Δεν είχαμε... Μάλιστα. Όταν μιλάς για μια διευρυμένη παράταξη, στο οποίο συμμετέχουν όλοι ισότιμα, είτε ανήκουν... ξέρω βέβαια ότι το κόμμα του ΚΚΕ ή το ΝΑΡ, η Ανταρσία, δεν έχουν τέτοια θέση, ούτε τέτοια στάση. Εγώ πιστεύω, αν απέκτησε κάποια δυναμική ο συνασμός και ο ΣΥΡΙΖΑ και επιβίωσε, θα έλεγα εγώ, είναι αυτό, ότι ήταν ενωτικός απέναντι στα αριστερά κόμματα. Αυτό ήταν μια δυναμική και ερχόταν πολλοί κόσμος μαζί μας. Όπως ήρθε και στην παράταξη τη δική μας, πολλοί αριστεροί που θέλουν να είναι ενωμένοι η αριστερά. Και εγώ αυτό πιστεύω. Χρειάζεται η κοινωνία, ιδιαίτερα σήμερα, χρειάζεται μια ενωμένη αριστερά. Κάτι που δεν έχουμε επιτύχει και κάτι που απογοητεύει όλους τους αριστερούς. Ωραία. Ακόμη και αυτούς που είναι στο ΚΚΕ και αυτούς που είναι στην Ανταρσία κλπ. Μάλιστα. Κύριε Τσάτση, να ρωτήσω κάτι. Γιατί εσείς θεωρείτε, γιατί στην τοποθέτησή σας λέτε ότι πολέμησαν κάποιοι κομματικοί μηχανισμοί και αδιαφόρησαν για το γεγονός ότι εσείς είχατε μία επαφή με την κοινωνία του Δήμου Πάργας και φρόντιζαν με πλάγιους τρόπους να μας απομακρύνουν. Θέλετε λίγο να το εξειδικεύσετε αυτό για να το κατανοήσουμε? Είναι, πιστεύω, και επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ πλέον αυτό. Δηλαδή έχει κάνει μία δεξιά στροφή, έχει αφήσει πίσω αυτούς τους ριζοσπάστες, θα λέγαμε. Δεν έχει τίποτα το ριζοσπαστικό σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα το ριζοσπαστικό, και έχει κάνει μια δεξιά στροφή και μιλάει για κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας κλπ. Πάει αυτό που έλεγε ή που έγραφε στα συνέδρια για μια κυβέρνηση της αριστεράς με τη στήριξη των κομμάτων της αριστεράς. Αυτό μάλλον έχει τελειώσει σήμερα. Ήδη η διαφορά αυτή φαίνεται και φαίνεται και στα λόγια που στρογγυλεύει τα λόγια εδώ και καιρό βέβαια. Αν θυμάστε κι εσείς, θυμάστε στην Αμερική που πήγε και λοιπά. Ο Δραγασάκης τώρα τελευταία μιλάει και στους βουλευτές, στους γερμανούς βουλευτές, και μιλάει μάλιστα ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκείηση, ότι δεν θα φύγουμε από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεξάρτητα το τίμημα. Κύριε Τσάτση, είχε πει επίσημα ποτέ ως γραμμή ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα φύγουμε από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είχαν γίνει κάποιες στην αρχή κάποιες δηλώσεις ότι δεν είναι ταμπού το θέμα της δραχμής? Είχε πει όμως, δεν είναι και το πώς το... Δεν είναι θέμα ταμπού να συζητάμε για το αν θα γυρίσουμε στη δραχμή. Αν υπάρχει ανάγκη, θα κάνουν. Δηλαδή η κοινωνία νεκρή
και εμείς θα μείνουμε, θα φυλάμε θερμοπύλες, θα φυλάμε το ευρώ. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσάτση, με τη δική σας εμπειρία, θεωρείτε ότι ένα κόμμα από το 4% που ήταν, όταν είναι στον προθάλαμο της εξουσίας, δεν πρέπει κάποια πράγματα να τα εξειδικεύει ή, για παράδειγμα, κάποιες πολιτικές να τις επαναδιατυπώνει, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω κατά πόσο ο πρώτερος πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είναι ρεαλιστικός και πολιτικά κοστολογημένος, κύριε Τσάτση. Ναι. Ο πρώτερος λόγος εκτόξευσε το κόμμα από το 4%, το έφερε στο 27%. Και όπως βλέπετε εσείς, το 27% μου φαίνεται σήμερα ότι είναι πολύ. Μάλιστα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ανέβει πάνω από εκεί, για το λόγο ότι στρογγυλεύει το λόγο του. Και ο λαός θέλει πραγματικά μια κυβέρνηση αριστεράς. Mm-hmm. Με ειλικρινή κυβέρνηση. Σίγουρα με θέσεις και προτάσεις τέτοιες που θα βγάζουν τη χώρα από την κρίση. Σίγουρα. Μάλιστα. Μέσα όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Μέρκελ και των άλλων, mm-hmm, δεν έχει προοπτική, εγώ πιστεύω, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η Ελλάδα. Άλλωστε το μνημόνιο θα κρατήσει άλλα 50 χρόνια, όπως ξέρετε. Όπως βλέπετε και όπως το λέω. Και τα μέτρα που πάρθηκαν προχτές, mm-hmm, είναι, πιστεύω, χειρότερα και από τα προηγούμενα μνημόνια. Αν εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα, ο λαός, οι εργαζόμενοι, το μόνο που έχουν να υποστεί είναι να φύγουν στο εξωτερικό, αν υπάρχουν κάποια ελπίδα εκεί για τους νέους, mm-hmm, ή να ζουν με 3 εκατοστάρικα, 4 εκατοστάρικα το πολύ. Αυτά πιστεύω εγώ, γιατί συνέχεια δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο, αλλά θα πληρώνουμε τα δάνεια που, όπως ξέρετε και εσείς, όπως το ξέρω το και οι ίδιοι, mm-hmm, λένε ότι δεν είναι βιώσιμο. Βεβαίως, το χρέος. Βεβαίως. Αν δεν διαγραφεί ένα μέρος, μεγάλο μέρος, το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Κύριε Τσάτση, να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι η προσήλωσή σας σε αυτόν τον πολιτικό στόχο σας στήχησε την στήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε? Όχι ακριβώς έτσι. Από την αρχή εδώ, όπως ξέρετε, από την αρχή, mm-hmm, δηλαδή εδώ και από όταν δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, εγώ πιστεύω ότι η πρωτοβουλία ανήκει στην οργάνωση μελών. Μάλιστα. Του ΣΥΡΙΖΑ και όχι και η Συντονιστική Επιτροπή. Εδώ πάμε λοιπόν. Παίζει το ρόλο αυτό που λέει το καταστατικό. Να συντονίζει, να βοηθάει, να παρακολουθεί, να συντονίζει και να βοηθάει τις οργανώσεις μελών. Και όχι τίποτα άλλο, να καθοδηγεί, να ελέγχει κλπ. Αυτός ήταν και ο κυριότερος λόγος σύγκρουσης με τους χάιδα, με τους μηχανισμούς, θα ήθελα να πω. Μάλιστα, μάλιστα. Οι μηχανισμοί τώρα, εγώ είμαι σίγουρος πλέον ότι ο μηχανισμός δεν είναι μόνο στην Ομαρχιακή Επιτροπή της Πρέβεζας, έχει φτάσει και στην κορφή με το Μαρματάκι, ο οποίος είναι υπεύθυνος, το ξέρετε, το δίδυμο Μαρματάκι και Τσιζαντά, η οποία είναι και υποψήφια τώρα, με πλάγιο τρόπο θα έλεγα. Τι εννοείτε, κύριε Τσάτση, με πλάγιο τρόπο? Με διορισμό μάλλον. Κάτι δεν ήταν με διορισμό, νομίζω ότι δεν αντικατέστησε τον... Ναι, ναι, για λόγους υγείας, για αυτό, κάτι έγινε εκεί, δεν πιστεύω ότι ήταν σίγουρο αυτό που είναι. Δεν πήρε δηλαδή αυτό που θα λέγαμε εμείς. Δεν συμμετείχε στις άμεσο δημοκρατικές διαδικασίες που έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πιστεύει. Κύριε... Αυτό είναι ο λόγος που εμένα με κύριε Τσάτση, έχω επιφυλάξει. Θέλω λίγο να μείνω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι και η δική σας η παρακαταθήκη πολιτική σας επιτρέπει να μιλάτε και να εκφράζετε βεβαίως και αυτά τα συμπεράσματα. Από την άλλη, θέλω λίγο να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, αν μου επιτρέπετε. Κάποιος μπορεί να μας ακούει αυτή τη στιγμή, ναι, θα μπορεί εύλογα να αναρωτηθεί γιατί ο κύριος Τσάτσης δεν έκανε την κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή θα την έκανε την κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ αν ο ΣΥΡΙΖΑ του έδινε το χρήσμα και τον επικροτούσε να συνεχίσει με την παράταξη του αεροδρόμου. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Εγώ από την αρχή, κάποτε είμαστε σε μια συνάντηση στελεχών στη Φλιππιάδα, είπα το πρώτο. Είπα ότι οι βουλευτές, καλή είναι η δουλειά στην τηλεόραση ίσως ή στο κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να βγουν στα χωριά, να έρθουν σε επαφή με την κοινωνία, με τον κόσμο. Σωστά. Και άρχισε αμέσως η αντίδραση και μετά. Την άλλη επόμενη, μετά από δεν ξέρω ένα χρόνο, και όταν άρχισαν για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, είχε έρθει ο Βίτσας, ο γραμματέας,
ο Βίτσας στα Γιάννα. Και άρχισα και εγώ, του είπα ότι στρογγυλεύει. Έκανα κριτική. Μάλιστα. Είμαι ο μόνος που κάνω κριτική στο Δήμο Ηπείρου, για να το ξέρετε αυτό. Ο μόνος που έκανε κριτική και στο γραμματέα, γιατί δεν για καρέκλες εγώ δεν έψαχνα. Πριν από μένα εγώ είχα πρότεινα τη Μαρία, θυμάστε? Τη Μαρία τη... Αν την άρχισε, Μαρία Μάρκου. Μάλιστα, μπορεί να μην ήθελα να κάνω εγώ. Δεν ήθελα. Εγώ για να σώσω την παράταξη μπήκα επικεφαλής για να συσπηρώσω τον κόσμο όταν έφυγε η Μαρία Μάρκου. Την οποία την ευχαριστώ για τον αγώνα που έκανε. Πιστεύω για μένα και εξακολουθεί να είναι. Ο άνθρωπος που μπορούσε να φέρει σε πέρα σε αυτό το έργο. Δηλαδή, γιατί πίστευε πρώτα απ' όλα να αγωνιζόμαστε συλλογικά. Λοιπόν, να μην πάω στην ερώτησή σας, έκανα κριτική στο και του είπα μάλιστα, καλά λέω, και πώς πας εσύ και θυμάσαι τότε που πλησίαζαν, πήγαν στο Sky, στο Mega, πήγαν ακόμα και στο, πώς λέγεται αυτός, Αναστασιάδης, στην εφημερίδα στο θέμα, πώς πάτε εσείς και συναντιέστε με τον Αναστασιάδη, τον οποίο ξέρουμε ποιος είναι και ο οποίος προωθούσε και τη Χρυσή Αυγή κάποτε. Δεν ξέρω και τώρα τι κάνει. Ναι. Και είχα μια αντίδραση και από τον ίδιο τον Βίτσα και από άλλους. Θέλετε να πείτε ότι κριτικάρατε κάποια συστημικά χαρακτηριστικά? Πάντα, δεν σταμάτακα. Γιατί δεν ξέρω καλά ότι αφού δεν ζητάω καμία καρέκλα, δεν μπήκα εγώ για να πάρω καμία καρέκλα εδώ. Βεβαίως. Κύριε Τσατσί, να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο δεν κατεβήκατε αυτόνομα, δηλαδή να απευθυνθείτε σε αυτόν τον κόσμο που πιστεύει, δηλαδή να υπογραμμίσετε την αλλίωση των χαρακτηριστικών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το λέτε και στις δηλώσεις σας, και να μείνετε και να απευθυνθείτε σε αυτόν τον κόσμο που μπορεί να εκφράζει αυτή τη δυσαρέσκεια? Θέλω να πω, γιατί η μη εμπιστοσύνη του ΣΥΡΙΖΑ στον πρόσωπό σας είναι απόφαση για σας να μην κατέβει η Δημοτική Παράταξη Άλλος Δρόμος σε εκλογές? Δεν ήταν αυτό το... Πριν απ' όλα κάναμε δύο μεγάλες συγκεντρώσεις με 100-150 η τελευταία. Είχε 150 άτομα μέσα, πρωτόγνωρο, όχι για την περιοχή μας. Στην πρέπεζα δεν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα άλλο κόμμα, ούτε καμιά άλλη δημοτική παράταξη δεν μαζεύει τόσο κόσμο. Και εκεί μέσα λοιπόν ήρθαν οι άλλοι και μας τη διαλύσανε. Και ο κόσμος απογοητεύτηκε. Τι εννοείται οι άλλοι? Αυτοί που είπαμε προηγουμένως, οι μηχανισμοί. Κατάλαβα. Αυτοί ήρθαν λοιπόν και μας διακόψανε, ενώ είχαμε να επιλέξουμε δηλαδή τον επικεφαλής. Δηλαδή ήρθανε, τα διαλύσαν όλα, ο κόσμος απογοητεύτηκε, μας είπε εσείς τσακώνεστε μεταξύ σας και αυτά. Απογοητεύτηκε και μετά και εμείς, και εμείς και εγώ παράδειγμα ή και οι άλλοι μας είχαμε απογοητευτεί. Σταματήσαμε και να τρέχουμε να έρχομε σε επαφή με τον κόσμο. Προσπαθούσαμε να λύσουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα πλέον. Μάλιστα. Και είδαμε στην πορεία ότι αυτό δεν είναι, η απογοήτευση ήταν μέσα και στον κόσμο τον ίδιο. Δηλαδή χάσαμε αυτό που λέγαμε, είχαμε το πάνω χέρι στην περιοχή μας. Ήμασταν το φαβορί κατ' εμέ. Μάλιστα. Γιατί οι άλλοι ήταν, ξέρετε, ο Νάστας και ο Λιόλος και οι υπόλοιποι έχουν φθαρεί στον κόσμο. Εμείς ερχόμασταν νέοι, άφθαρτοι κλπ. Θέλω να... με εμπιστευόταν. Έχετε μένω σε αυτό, κύριε Τσάτσι, το οποίο το λέτε και το επικοινωνείτε στον κόσμο. Θέλω λίγο να μου πείτε, καυτηριάζετε την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να βάλει υποψήφιο τον κύριο Ράπτη? Και μάλιστα στην συνέντευξη που βλέπω εδώ στην τοποθέτηση του ΑΤΠΡΕΒΕΖΑ λέτε ότι δεν έχει σχέση με την τοπική κοινωνία και με τα κινήματα εδώ. Και υποστηρίζετε μάλιστα από ανθρώπου του νυν δημάρχου κυρίου Λιόλιου, που καμία σχέση έχουν με την αριστερά στην περιοχή. Ναι. Ένα σχόλιο. Ναι, να σας πω, ο Ράφτης τόσα χρόνια έλειπε. Τώρα ξαφνικά που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο πλέον της ουσίας, ξανά ενεργοποιήθηκε, με τον βαθμό που ενεργοποιήθηκε βέβαια. Καμία σχέση με, ακόμα ούτε σε εκδηλώσεις του χωρίου του δεν πατάει το πόδι του. Αλλά στηρίζεται όμως και μάλιστα, και δεν θα έχει καμιά ισχύει, δεν θα μπορούσε να κατέβει εάν το ΣΥΡΙΖΑ ο νυν δήμαρχος, ο Λιόλιος. Ο Λιόλιος, ο οποίος είναι, όπως λέει και ο ίδιος, το πρότυπο για το Χούφτελ.
το θεωρεί πρότυπο για την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει. Πιστεύετε ότι έχει τέτοια δυναμική ο κύριος Λιόλιος για να επηρεάσει καταστάσεις? Είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν γνωρίζω. Απλά θέλω να πω ότι έχει μια δυναμική. Βεβαίως αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα ο κύριος Λιόλιος. Ίσως δεν κατεβαίνει υποψήφιος γιατί δεν του βγαίνουν και τα κουκιά, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα, θα μπορούσα να πω, κύριε Τσάτσι, ότι ήταν μια επιλογή κομματική. Όχι, δεν ήταν καθόλου κομματική επιλογή. Το μηχανισμό ήταν επιλογή. Πώς είναι κομματική επιλογή? Δεν έπρεπε. Οι μηχανισμοί, τι εννοείται οι μηχανισμοί? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνει τελική απόφαση? Όχι, δεν παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ καμία. Εμείς η οργάνωση μελών παίρνει. Η οργάνωση μελών, μάλιστα. Και το κοινοποιεί στην. Και μάλιστα η οργάνωση μελών, όταν συναντηθήκαμε εμείς, δεν είχαμε απαρτία, αλλά τα 18 στήριξαν εμένα. Και ένας μόνος είναι αντίθετος. Αυτοί δεν ήρθαν, απέχουν από τις διαδικασίες. Μάλιστα. Ο κύριος Παγκράτης προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί σας, δηλαδή σας δόθηκε, Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω πραγματικά για ποιο λόγο, για να με πείσει ή για άλλο λόγο, δεν ξέρω. Προσπάθησε, ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτούς πλέον. Όπως δεν θέλω να έχω καμία σχέση και με τον ΣΥΡΙΖΑ το σημερινό, που ξέχασε αυτά που έλεγε. Το ριζοσπαστικό χαρακτήρα του και τις άμεσες δημοκρατικές διαδικασίες κλπ. Και έχει γίνει ένα κόμμα μονολυθικό, αρχηγικό, οτιδήποτε άλλο αρνητικό. Ό,τι αρνητικό υπάρχει στα κόμματα της αστικής τάξης, τα έχει πάρει, μου φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ όλα μαζί. Όπως και το άλλο, το μονολυθικό από το ΚΚΕ. Που εμείς φύγαμε, το ΚΚΕ έφυγα εγώ, γιατί δεν πίστευα πλέον σε ένα μονολυθικό κόμμα. Κύριε Τσάτσι, ότι την απόλυτη αλήθεια δεν την κατέχει κανένας. Πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, και μέσα από εκεί να γίνει σύνθεση απόψεων. Στα τρία λεπτά που μας μένουν, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση μαζί σας. Στον κόσμο ο οποίος θα σας ακολουθούσε, να τολμήσω να ρωτήσω, αν σας πλησιάσουν και σας ρωτήσουν τι να ψηφίσω, τι θα πείτε? Να πω, θα ψηφίσει την αριστερά. Την αριστερά. Η αριστερά, ξέρετε ποια είναι? Για μένα σήμερα. Ακόμα της αριστεράς εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή εκφράζει αυτό που εγώ θα ήθελα να είναι. Έχει κάνει δεξιά στροφή. Είναι ένα καχέκτυπο του ΠΑΣΟΚ πλέον για μένα. Και δεν νομίζω ότι δίνει ελπίδα στον κόσμο πλέον. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε λοιπόν, υποθέτω ότι αναφέρεστε στη Βουλή, ακόμα είναι το ΚΚΕ και βεβαίως είναι και η Ανταρσία και οι αριστερές δυνάμεις, οι οποίες μπορεί να είναι και εξωπνευληφικές. Το τι έγινε στη Βουλή χθες φαίνεται φανερό, ότι κονταραχτυπούνται μεταξύ τους, χωρίς ο κόσμος να μάθει αυτά που θα ήθελε να μάθει. Τι είναι το πολυνόμιο σχέδιο? Αυτό έχει βέβαια. Αυτό τώρα έμεινε στην άκρη, στον περιθώριο, και κανείς δεν ξέρει. Τι μας φέρνει αυτό το πολυνόμιο σχέδιο? Ο λαός δηλαδή δεν ξέρει ακριβώς. Κύριε Τσάτσι, αντί ο ΣΥΡΙΖΑ να το ενημερώσει, κάνει κάτι άλλο. Είτε προτάσεις μορφής που δεν περνάνε, είτε το ένα ή το άλλο, ή τσακώνται εκεί λες και είναι. Θεωρούν πολύ ότι έχει μεθύσει ο ΣΥΡΙΖΑ από την δυναμική που έχει, τη δημοσκοπική, και από την αύξηση των ποσοστών του. Εκεί εσείς εντοπίζετε και κάποια μετάλλαξη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Η αρνητική ψήφος πιστεύει ότι αφού υπάρχει διπολισμός, θα έρθει η σειρά του. Όχι ότι φέρνει κάποια ελπίδα στο λαό. Μάλιστα, μάλιστα. Ο λαός ίδιος δεν το πιστεύει πλέον. Το βλέπω στις επαφές που έρχομαι στον κόσμο, στον απλό κόσμο. Και να μην υποτιμάμε και τον κόσμο τόσο πολύ. Τελευταίο ερώτημα. Κλείνει το κεφάλαιο τοπικής αυτοδιοίκησης για εσάς? Όχι, βέβαια. Εμείς τον άλλο δρόμο, όχι για μένα, για τον άλλο δρόμο υπάρχει και θα συνεχίσει σαν κίνηση πολιτών. Οι οποίοι θα ενεργοποιηθούμε όλοι. Και θέλω να ευχαριστήσω τελικά όλους τους ανένταχτους που με στηρίζουν, που στάθηκαν δίπλα τους, και θα σταθώ και εγώ δίπλα τους, όπως είναι η Βαλεντίνα, ο Γιώργος ο Ζούλας, ο Γιώργος ο Βουγιούκας, αλλά και άλλοι σύντροφοι από την περιοχή μας που πραγματικά στάθηκαν δίπλα μου και στέκονται ακόμα δίπλα μου, και να τους πω ότι και εγώ και αυτοί θα συνεχίσουμε το έργο, θα παρεμβαίνουμε στο Δήμο με το δικό μας τρόπο και στο Δήμο και στα κέντρα υγείας αν υπάρχει πρόβλημα, και στα σχολεία. Δεν θα αφήσουμε κανέναν σε χλωρό κλαρί. Μάλιστα.
Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να βάλουμε μία ανωτελεία. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσάτσι, για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε εδώ στον αέρα του Prisma 95,1 και θα έχουμε την ευκαιρία να ανοίξουμε και άλλους κύκλους συζήτησης, διότι η κριτική σας στάση μπορεί να ακούγεται με ενδιαφέρον με κάποιους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί και να είναι και λίγο δυσαρεστημένοι όσον αφορά αυτή την στροφή που κι εσείς επισημάνατε εδώ μέσα από τη συνέντευξή μας αυτή. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Στη διάθεσή σας. Χαρά μου και τιμή μου που σας φιλοξένησα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.